Παρθένο, λέω. Εγώ, ακόμα και την, όταν μετά τις 7 mm-hmm. αρχίζει και χτυπάει το καμπανάκι mm-hmm. για το θέατρο. Είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα στη ζωή. Δηλαδή, σταματάνε όλες οι δραστηριότητες ουσιαστικά. Δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω αν έχεις διαβάσει το βιβλίο του Γιάννη Παπαμιχάηλ, αν έχει πέσει τα χέρια. Θα σου απαντήσω. Mm-hmm. Κοίταξε, Άδης. Είμαστε σε μια δεύτερη σεζόν. Mm-hmm. Είμαστε στην πρεμιέρα του έργου. Δεν θέλω να το μπλέξω με άλλα πράγματα. Στις κακές κριτικές και στα κακόβουλα σχόλια, πώς αντιδράς? Δίνω πάντα μεγάλη σημασία στην πρόθεση και όχι στο αποτέλεσμα. Όπως και στις παραστάσεις. Είτε αυτές που βλέπουμε, είτε αυτές που ανεβάζουμε. Με ενδιαφέρει να μην είναι ποτέ αγοραία η πρόθεση. Okay. Το αποτέλεσμα δεν μπορείς να το εξασφαλίσεις. Το αποτέλεσμα είναι μια συνισταμένη πολλών πραγμάτων. Okay. Άρα λοιπόν με ενδιαφέρει η πρόθεση των ανθρώπων. Okay. Ποια είναι η φάση που λες τα δύσκολα? Στα δύσκολα λέω πάντα ψυχραιμία, θέλουν την κατάλληλη απόσταση τα πράγματα, πρέπει να τα βλέπεις από μια απόσταση, να προσπαθείς τουλάχιστον να τα βάζεις σε μια απόσταση και το γενικότερο είναι έσω έτοιμος. Φαντάζομαι ότι θα έχεις δει το σίριαλ που παίζεται αυτή τη στιγμή. Θα σου πω την αλήθεια, δεν έχω προλάβει να δω τίποτα γιατί βλέπεις ότι σήμερα κάνουμε πρεμιέρα. Ούτε το σίριαλ έχεις δει, ούτε το σίριαλ αλήθεια. Έχω δει πάρα πολύ λίγο. Πώς θα χαρακτηρίζεσαι στον εαυτό σου? Δεν, κοίταξε, συνήθως δεν αποφεύγω να με χαρακτηρίζω, χαρακτηρίζουν οι άλλοι. Και ο άνθρωπος, όπως καταλαβαίνεις, είναι πολλά πράγματα μαζί. Εξαρτάται τι είναι αυτά που κανείς ζητάει ή σε ποια στιγμή της ζωής του βρίσκεται. Προσπαθώ να είμαι φιλικός και ψύχρεμος γενικότερα. Τον έγαμο βίο τον προτείνεις του Σεργένιδες ανεπιφύλακτα ή όχι? Έχεις κάποιους ενδιασμούς τώρα? Άκουσε, τίποτα δεν μπορείς να προτείνεις τυφλά mm-hmm. στον οποιονδήποτε επειδή εσύ κάνεις κάτι. Για μένα ήταν μια φυσική συνέπεια mm-hmm. των πραγμάτων. Δεν έχει να κάνει με ταμπέλες και υπογραμμιστικά. Αυτό είναι ή έρχεται ή δεν έρχεται. Mm-hmm. Κάποιες προϋποθέσεις πάντα υπάρχουν. Είσαι ευτυχισμένος εσύ αυτή τη στιγμή? Είμαι πολύ καλά, ναι, είμαι ευτυχισμένος. Ένα παιδάκι θα ολοκλήρωνε την ευτυχία σας? Εννοείται και το θέλω πάρα πολύ. Α, το έχετε βάλει στα σχέδια όμως, έχει προγραμματιστεί? Έχει προγραμματιστεί. Παιδιά, γιατί λέτε ότι φοράει γάντια στη συνέντευξη? Δεν είδαμε να φοράει γάντια. Είναι μηχανόβιος ο Κωνσταντοπούλος. Όχι, είναι το αντίθετο που μας λες, μηχανόβιο, που είναι ποιο? Ο βιομήχανος. Το ανέκδοτο της Παρασκευής. Πάντως, αν είναι τα ρούχα του ρόλου του, άρα μπορεί να φορούσε γάντια.